καφετέρια, ακούστηκαν εδώ φωνές, ειδοποιήθηκα, ήρθα. Είχαν φύγει βέβαια οι επιθέμενοι και από ό,τι μας είπαν τα μέλη εδώ του ΚΚΕ, ήρθαν δύο άτομα, πιθανόν υπήρχε και ο τρίτος, απέναντι, με ένα pitbull, προκάλεσαν τους ανθρώπους που ήταν στο περίπτερο του ΚΚΕ, τους είπανε κουμούνια θα πεθάνετε, τους ρίξανε νερό με ένα νεροπίστολο στα ηχητικά τους και στη συνέχεια τους ζητήσαν το λόγο και ένας δημοτικός σύμβουλος, πιο νέος ήτανε, τους ζήτησε το λόγο και τον χτύπησε. Στο πρόσωπο και λογικά πρέπει να είχαν σιδηρογροθία γιατί ήταν βαθύ το πράγμα πάνω από το φρύδι. Ο δημοτικός σύμβουλος ήταν ο κ. Τσιμουκάκης και σηκωθήκαν και φύγαν, τους ζητήσανε φύγαν. Και βέβαια όταν είναι και με το πίκου, πού να πλησιάζει, πάντα πάρα θα κάνει το κομμάτι. Εκείνη την ώρα ήταν κόσμος στο περίπτερο εδώ. Ήταν λίγοι, ήταν 3-4, μετά μαζευτήκαν πολύ γιατί ήταν και άλλα περίπτερα εδώ, του όλων των πολιτικών παρατάξεων, κομμάτων και φύγανε προς τα κάτω. Ήρθε μετά η αστυνομία αμέσως, διοικητές, ασφάλεια κλπ, περιπολικά, κωδίας, είχαν ένα αμάξι εδώ από κάτω παρατημένο. Η ελέγχθη ότι είναι μάλλον αυτό που ήρθαν αυτοί. Τελικά το αμάξι αυτό ήταν κλεμμένο από ό,τι μάθαμε αργά το βράδυ από την αστυνομία. Τώρα, ποιοι ήταν αυτοί, αν ήταν κάποια παράταξη κόμματος κλπ. Δεν μπορεί να το βεβαιώσει κανένας, ούτε είχαν κάποιο σηματάκι. Μπορεί να ήταν οι γνωστοί άγνωστοι που συνήθως κάνουν τέτοιου είδους εκθέσεις. Διακριτικά τίποτα δεν είχαν. Διακριτικά από ό,τι ελέγχθη, όχι δεν είχαν. Για να μην λέμε ότι ήταν κάποιοι. Έτσι να μην κατηγορούμε κάποιους. Μπορεί να ήταν όμως για τέτοιου είδους επιθέσεις ήθιστε να τις κάνουν κάποιοι συγκεκριμένοι. Στην Αγία Παρασκευή πάντως 36 χρόνια που κυκλοφορώ εδώ εγώ και ασχολούμαι με τα κοινά και με τα κομματικοπολιτικά, τέτοιου είδους επεισόδια δεν είχαμε ποτέ. Μπορεί να είχαμε την παραθέσεις πολιτικές εξωπολίες ειδικά παλιότερα, αλλά τέτοια να χτυπήσει ο ένας τον άλλον, να σπρώξει ο ένας τον άλλον, να σε γίνει για να μην απολύσει περισσότερες άνθρωποι. Από αυτά που είδατε δηλαδή, σας μετέφεραν, δεν μπορείτε εσείς να πείτε ότι ανήκουν αυτή την δράση σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Δεν μπορώ να το πω, δεν τους είδα, δεν είχαν διακριτικά επάνω τους. Ακούστηκε ότι ήταν συγκεκριμένο πολιτικού κόμματος που κάνει τέτοιες επιθέσεις, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, ούτε νομίζω ότι κανείς άλλος γιατί δεν είχαν διακριτικά. Έτσι. Ούτε οι άνθρωποι εδώ από το περίπτωρο του. Όχι. Ελέγχθη ότι ήταν συγκεκριμένοι από κάποιους. Αλλά δεν μπορεί να είναι σίγουρο γιατί δεν δήλωσαν ότι είμαστε αυτοί. Πάντως δεν πήγαν σε άλλα περίπτωση, εδώ. Όχι, okay, μόνο εδώ ήρθε. Το αμάξι τελικά δεν είχε σχέση αυτό που είπατε. Μπορεί να έχει, το ψάχνω. Το βρήκαν παρατημένο. Το βρήκαν εδώ από κάτω ένα Mazda. Σε ποιο δρόμο, σπορ. Εδώ από κάτω. Μεσογείων και Αγίου Άνου. Πάνω σε ποιο δρόμο. Όπω πάντα στην Ελλάδα, στο περίπτωρο μπροστά είναι. Ένα περίπτωρο. Και αυτοί φύγαν τρέχοντα ή χαλαρά. Πήγανε προς τα κάτω με ένα pitbull, ποιος θα πλησιάσει το παιδί. Δεν πλησιάσε κανένα. 70-80 κιλά pitbull. Άμα σταμολύσουμε, μάλιστα. Με βάψεις. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.